Νέους κλειδονισμούς στο εσωτερικό μέτωπο προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση Λόου, με τον Γενικό Εισαγγελέα να έχει στραμμένο το βλέμμα στο Προεδρικό και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασής του στο θέμα των υπηκότητων. Αναμένω να δω τις ολοκληρωμένες αποφάσεις της κυβέρνησης για να κρίνω αν δικαιολογείται ή επιβάλλεται δική μου παρέμβαση. Εσάβριον τα σπουδαία διαμηνεί η κυβέρνηση, καθώς στις 9.30 το πρωί ο Κωνσταντίνος Πετρίδης ενημερώνει το Υπουργικό για τους ελέγχους που διεξήχθησαν και συνεχίζουν να διεξάγονται γύρω από τις ύποπτες πολιτογραφήσεις του παρελθόντος. Δεδομένη στις δηλώσεις Αναστασιάδη πως αυτοί που κατά παράβαση κριτηρίων έλαβαν υπηκότητα, αυτοί θα τους αφαιρεθεί το συντομότερο. Στην αυριανή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να πάρει κεφάλια. Αρμόδια πηγή μιλώντας στον Α αναφέρει πως ο αριθμός των υπηκότητων που θα ανακληθούν ενδεχομένως να είναι διψήφιος. Το θέμα φαίνεται να απασχόλησε και τη σύσκεψη στην οποία Νίκος Αναστασιάδης, Κωνσταντίνος Πετρίδης και Χάρης Γεωργιάδης παρακάθισαν το μεσημέρι, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις των δύο υπουργών. Τα θέματα τα διάφορα που θεωρούμε με τον πρόεδρο κάθε τόσο, δεν έχουμε αντίθετο. Έχουμε πολλά συχνά συναντήσεις. Αστε καλά. Στο πολιτικό παρασκήνιο πολλοί είναι αυτοί πάντως που θεωρούν πως το σημερινό συναπάντημα στο Προεδρικό εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας του εδάφους για την ομαλή διαδοχή του Χάρη Γεωργιάδη από τον Κωνσταντίνο Πετρίδη στο Υπουργείο Οικονομικών, διαδοχή που ενδεχομένως να έρθει νωρίτερα από όλες τις προβλέψεις. Κάλεσμα για διορθωτικά μέτρα εκεί και όπου υπάρχουν αδυναμίες απευθύνει ο Αβέροφ νεοφύτου, που στρέφει τα βέλη του και προς αυτούς που επωφελήθηκαν από τις αιτήσεις για τα διαβατήρια. Να τους πάρει τις άδειες. Γιατί δεν μπορούν για το εύκολο κέρδος να θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας. Δρύμια κριτική στην κυβέρνηση άσκησαν από το στούντιο του Αλφα, Ακέλ και Δίκο. Έμμεσα ή άμεσα προσπορίζομαι εγώ, η οικογένεια μου, το περιβάλλον μου, οικονομικό όφελος, τούτο είναι θεσμική διαπλοκή. Όσες έρευνες ας θέλουν, ας κάνουν. Οι καλοπροαίρετοι ή οι νόμιμοι, οι σωστοί επενδυτές που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν αυτή την πολιτική, ενδεχομένως να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Από το Προεδρικό, που είχαν χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, Γιώργος Λιλίκας και Μάριος Καρογιάννης στείλαν τα δικά τους μηνύματα. Συντηρούμε ένα σύστημα διαπλοκής, το οποίο και μας εκθέτει, αλλά και δεν εξυπηρετεί τον τόπο. Υπήρξαν υπερβάσεις, υπήρξαν παρεκκλήσεις, υπήρξαν γεγονότα τα οποία σίγουρα δεν βοηθούν την καλή εικόνα του τόπου μας στο εξωτερικό. Ως άλλος πάντως δεν λέει να κοπάσει, χωρίς να αποκλείονται και νέες αποκαλύψεις.